με 4 νεκρούς υποψηφίους στα κανάλια και στέφανε την περίοδο. Τα κόμματα που στέλνουν τους υποψήφιους. Υπάρχουν δύο ειδών κόμματα. Υπάρχουν τα κόμματα τα οποία καθορίζουν τα πάντα από μια κεντρική γραμμή. Για παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Του λες, θέλω 5 βουλευτές σου για τη βραδιά των εκλογών. Πολύ ωραία. Θα σας στείλουμε μια λίστα με τους 5 βουλευτές μας. Και τελειώνει το παραμύθι εκεί. Γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρή η κεντρική γραμμή και αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά. Και υπάρχουν και τα υπόλοιπα κόμματα που η μόνη σου υποχρέωση είναι να καλέσεις έναν βουλευτή ενός συγκεκριμένου κόμματος. Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι. Ποιους καλούν τα κανάλια. Καλούν συνήθως τους πιο προβλεπτικούς. Αυτούς που μιλάνε καλύτερα και αυτούς που ψαχνούνται περισσότερο. Αλλά καλός ή κακός, σε κάθε κόμμα υπάρχουν 30-40 στελέχη τα οποία θεωρούνται πιο τηλεοπτικά από τα υπόλοιπα. Και επειδή πλέον οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος δεν γουστάρει και τον πολύ καλά, βαριέται, αλλάζει κανάλι, αν έχετε παρατηρήσει, έχουν μειωθεί και οι καυγάδες και έχουν μειωθεί και οι πολλές αντιπαραθέσεις. Γιατί πλέον προσκαλούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν πάνε εκεί μόνο και μόνο για να τσακωθούν. Χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι δεν προσκαλούνται και αυτοί.